Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας». Ελληνικές αλλά και ξένες ταινίες, οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη σας μέσα από το Hellenic TV. Αρχίζουμε με την πρώτη μας ταινία την 5η 1η Απριλίου στις 9:30 με τίτλο «Ο Φόβος». Ψυχολογική περιπέτεια του 1966 με τους Ανέστη Βλάχο, Έλλη Φωτίου και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Κώστας Μανουσάκης. Ένας κοινωνικά απομονωμένος νέος επιτίθεται στην κοφάλαλη ψυχοκόρη της οικογένειάς του, την οποία κακοποιεί σεξουαλικά και στη συνέχεια σκοτώνει. Οι γονείς του, αν και ανακαλύπτουν το έγκλημά του και οργίζονται μαζί του, αποφασίζουν να κρύψουν την αλήθεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Ποιος είναι? Γιατί κλειδώνεσαι? Φοβάσαι από κλέφτες? Τι θέλεις? Η δεύτερη ταινία της 5ης στις 11:10 έχει τίτλο «Ου κλέψεις». Κομμωδία του 1965 με τους Κούλη στο Λίγκα, Δήμο Σταρένιο και άλλους. Σενάριο Νίκος Φιροέρας, σκηνοθεσία Δημήτρης Δαδύρας. Οι κάτοικοι ενός χωριού έχουν έθιμο να κλέβουν ο ένας τον άλλον. Ο πατέρας μιας κοπέλας τη συμβουλεύει να παντρευτεί τον καλύτερο κλεφτοκοτά. Ο παπάς και ο αστυνόμος της περιοχής προσπαθούν μάταια να τους σταματήσουν. Ακόμα και όταν πείθονται ότι είναι αμαρτία να κλέβουν ο ένας τον άλλον, οι χωρικοί αποφασίζουν να κλέψουν το διπλανό χωριό. Και εδώ τους ταιριάζει παροιμία «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμά της. Ποιον πας να κουριδέψω ρε και μιλες εμένα ότι αυτή η κλαπίσα και η αποκαλυφθήσα η θυμώνα γελάς η νηθιάς? Μα τη γελάδα μου τώρα δεν γνωρίζω κύριε νοματάρχα μου. Πώς γνωρίζω ρε? Απ' τα κέρατά της. Όλα τα κέρατα ίδια δεν είναι? Έχει άλλο σμάγι? Ναι, άσπρη βούλα στο κουτελό της. Πού είναι ρε άσπρη βούλα? Εδώ είναι κύριε νοματάρχη. Κουρίδευσε ρε. Για πρόσεξη καλά πώς μιλάς. Να μη σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και σε εξαποστήλου. Σιδηρουλέμιον δια τα πυρητέρου. Πρόσεξη. Κι εγώ σου λέω πως υπάρχει άσπρη βούλα και θα τη δεις.
υπάρχει, ασπριβούλα για δεν υπάρχει. Όσο και αν την πλένεις, κύριε νοματάρχη μου, δεν βγαίνει, γιατί αυτή είναι από φυσικού της. Πάλι τώρα, κι άλλη φορά να μην επαναληφθεί τη αυτή πλαστοπροσωπία, διότι θα την πατάξω αμυτακλήτως. Στους κλέφτες να τα πεις αυτά, στους κλέφτες. Ε. Γιατί πυργυλάτε, κύριε δάσκαλη? Γιατί ματαιοπονείτε, κύριε νοματάρχα. Ματαιοπονείτε. Ακριβώς τα ίδια λέει και στον παπά μας από εδώ. Δηλαδή? Να, λέω πως αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο χωριό μας συνέβαιναν και στην αρχαία εποχή. Η μεθαγνήση, η απόγονη των αρχαίων Ελλήνων. Λέγεται μάλιστα πως και ο Θεός της κλοπής Ερμής εδώ εγεννήθη. Γι' αυτό το λένε και ερμοχώρη. Διαφωνώ. Ερμοχώρη το λένε για την έρημο και μαύρο. Κι εγώ διαφωνώ. Και αυτά που λες, κύριε δάσκαλοι, πυρημύθουν και απογόνουν, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Η κλουπή απαγορεύει την ενεργή της συμφώνω στον νόμο. Γι' αυτό με σλιδώ η πολιτεία. Δια να την πατάξω αμετακλήτως. Ου κλέψεις, κύριε δάσκαλε. Αυτή είναι η εντολή του κυρίου. Και αφού έγινα παπάς που να μην έσω ένας ερμοχώρη, θα το κηρύττω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ου κλέψεις. Αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η εντολή του κυρίου. Εντολή φοβερή. Και όποιος την παραβαίνει θα υπάγει στο πυρ της κολάσεως. Συνεχίζουμε στις ταινίες της Παρασκευής 2 Απριλίου. Η πρώτη ταινία στις 9:30 έχει τίτλο «Γρηγόρης Αυξεντίου». Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του 1973 με του Σταύρο Μοδινό, Γιώργο Πιτσιλίδη και άλλους. Η ταινία μας είναι βασισμένη στην ζωή και το έργο του ήρωα του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου, καθώς και οι συνθήκες γύρω από το ηρωικό του θάνατο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Δεν είναι η αρχή κινηματογραφικού έργου. Είναι το τέλος μιας αληθινής ιστορίας. Είναι σκηνές από μια πραγματική μάχη που έγινε μπροστά στους κινηματογραφικούς φακούς και τα μάτια των αντιπροσώπων του διεθνούς τύπου και τηλεοράσεως μια Κυριακή του Μάρτη το 1957 στην Κύπρο. Αυτοί είναι Άγγλοι στρατιώτες που εκτελώντας διαταγές πασχίζουν για ώρες τώρα να συλλάβουν ζωντανό ή νεκρό έναν άνθρωπο που το κεφάλι του αξίζει 5.000 λίρες. Έναν άνθρωπο που κυκλωμένος από παντού μέσα σε μια τρύπα, πολεμά, σκοτώνει για να μην τον σκοτώσουν, λαβώνει και λαβώνεται. Είναι έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και υπαρχηγός εθνικής οργάνωσης Κυπρίων αγωνιστών και ονομάζεται Γρηγόρης Αυξεντίου. Αφού τα βάλε με τους πολλούς και αναμετρήθηκε με το ατσάλι, τον δυναμίτη και τη φωτιά, νικήθηκε. Όμως δεν παραδόθηκε παρά στο θάνατο ολοκαύτωμα. Ετούτοι είναι οι αναμφισβήτητοι νικητές στο πεδίο της μάχης και επιστρέφουν στη βάση τους. Στη συνέχεια, η δεύτερη ταινία της Παρασκευής στις 10:50 με τίτλο «Ένας άλλος κόσμος». Δράμα του 2015 με τους Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Μαρία Καβογιάννη και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο Φάρης είναι ένας Σύριος μετανάστης που σώζει τη φοιτήτρια Δανάη από μια ληστεία. Ο Σαραντάρης Γιώργος, τέλεχος μεγάλης εταιρείας, βρίσκεται εγκλωβισμένος σε έναν προβληματικό γάμο, γνωρίζει όμως τη Σουηδέζα Ελίζ. Η νοικοκυρά Μαρία γνωρίζει έξω από το σούπερ μάρκετ τον Σεμπάστιαν, ένα Γερμανό που εργάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Την ίδια στιγμή, ο χρεοκοπημένος Αντώνης έχει παραδοθεί στο τυφλό ρατσιστικό μίσος. Η κάθε ιστορία ξεχωριστά στέλνει το δικό της κοινωνικοπολιτικό μήνυμα. Πάμε να παρακολουθήσουμε μία από αυτές. Κάθε σκέψη μου κόνα σου τριγύρω. Ενησυχάζω και στο
ησυχάζω και στον ύπνο κοιμάμαι. Εσένα πάντα έχω το πουλάμο. روحي من هون اهربي روحي بك روحي Η τελευταία ταινία της Παρασκευής στις 12:40 έχει τίτλο «Ο Φωνιάς». Δραματική ταινία του 1983 με τους Βαγγέλη Καζάν, Παύλο Κοντογιαννίδη και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Τάκης Χριστόπουλος. Ο Σάβας σκοτώνει κάποιον επειδή πρόσβαλε τη τιμή της μητέρας του. Βρίσκεται για πολλά χρόνια στη φυλακή. Ο Σάβας αποφυλακίζεται και πάει να μείνει με την αδερφή του. Όλα αυτά τα χρόνια όμως έψαχνε να βρει ποιος τον κατέδωσε, έτσι τώρα που είναι ελεύθερος μπορεί να μάθει το όνομα εκείνου που τον κατέδωσε στην αστυνομία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Κάνε μου κι άλλα! Ω! Έλα μου! Έλα μασά μου! Όχι οικογένεια στο έμπα της! Μην κάνω πιο κουβέντα για την οικογένειά μου, γιατί θα σε λιώσω. Απάνω μάνα κάνω. Προσβάλαμε την οικογένεια, γαμιόμαστε. Γυρώνει ο γαμιάς από εκεί. Χαρά στα δικά σου. Και μην πουλάσαι με ένα τριλίκι, έτσι. Γαμώ και πληρώνουμε. Έτσι πως γουστάρει. Αντράκι, αντράκι, αν είσαι άντρας να παρακλείς τη μάνα σου μέσα, ρε. Δεν έχει αφήσει αρσενικό κόκκινο στην γειτονιά, ρε. Αντράκι, εκεί κάνεις τα στραβά μάτια. Σάββατο 3 Απριλίου στις 8:50 μη χάσετε τη Σαμπουνόπετρα «Το χρήμα στο λαιμό σας». Κωμωδία του 1996 με τους Δημήτρη Πουλικάκο, Άλκη Παναγιωτίδη και άλλους. Σενάριο Μάρκος Σεφερλής, σκηνοθεσία Νίκος Ζερβός. Ένας δαιμόνιος ερευνητής, δημοσιογράφος, ο Αλέκος Βαρνέζης, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει την αλήθεια για ένα σκάνδαλο που αναστατώνει την ελληνική κοινωνία σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων. Στην προσπάθειά του να εντοπίσει τον εγκέφαλο της πείρας, συναντά απρόβλεπτες κωμικοτραγικές καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε στην απλή καθημερινότητά μας. Όταν καταφέρνει να φτάσει στον εγκέφαλο, το λεγόμενο μεγάλο ανακαλύπτει ότι και αυτός έχει τα δικά του οικογενειακά προβλήματα και τότε η ταινία μας παίρνει μια διαφορετική τροπή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμά της. Πολιτιστική πρωτεύουσα.
Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα. Στους δρόμους το πλήθος γιορτάζει αμερόληπτο, μα κάποιες σκοτεινές μορφές γράφουν τη δική τους υπόγεια ιστορία. Η αιώνια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό ενσαρκώνεται σε δύο πρόσωπα που μονομαχούν στα παρασκήνια και στο σκοτάδι για το δίκιο και το άδικο, για το φρέσκο και το κατεψυγμένο, για τον τράγκα και τον κακαουνάκι, μεταφορικά βέβαια. «Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσσος», λέει ο Γκέτε. «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος», αντιτείνει ο Διονυσίου. Τίποτα δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε την προσήλωση ενός δημοσιογράφου ερευνητή στους νόμους και στην αλήθεια. Γιατί είναι προσιλωμένος. Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος είναι το μεγαλύτερο αληθινό ψέμα και η τηλεόραση το μεγαλύτερο καθημερινό ψέμα, ένας άνθρωπος ψάχνει την αλήθεια και μόνο αυτή. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν το... Τι, πώς την είδε. Αλέκος Βαρνέτης. Αλλά μην το πολύ πιστεύετε. Το πραγματικό μου όνομα είναι Φίλιπ Μάρλοου. Και ως Φίλιπ Μάρλοου λύνω όλες τις υποθέσεις. Αψηφώντας τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που θα έχει στην καριέρα του και τη ζωή του, ο Αλέκος Βαρνέζης, σημειώστε αυτό το όνομα, Αλέκος Βαρνέζης, μπλέκεται σε μια υπόθεση βρώμικη και σκοτεινή. Μια υπόθεση που μόνο ένας αληθινά γενναίος και ικανός άνδρας, σαν τον Άλκη τον Παναγιωτίδη, μπορεί να ξεσκεπάσει. Πίσω από κάθε βρώμικη δουλειά στην Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα, κρύβεται ο άνθρωπος με το γάντζο. Ο αδίστακτος μονόχειρας... Ο αδίστακτος μονόχειρας που οι άνθρωποι του αποκαλούν μεγάλο και οι φίλοι του ακόμα χειρότερα, Πουλικάκο. Η δεύτερη ταινία του Σαββάτου στις 10:30 έχει τίτλο «Η υπογραφή». Δραματική περιπέτεια του 2010 με τους Γιώργο Χωραφά, Μαρία Πρωτόπαπα και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Η Άννα, μια νεαρή ιστορικός τέχνης, ετοιμάζει μια έκθεση για τη ζωγράφο Μαρία Δήμου, το θάνατο της οποίας καλύπτει βαθύ μυστήριο. Αντλώντας πληροφορίες από τον σύντροφο της Δήμου, τον Άγγελο, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανακαλύπτει ότι τόσο εκείνος όσο και η ζωή της Μαρίας κρύβουν πολλές σκοτεινές πλευρές. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Ο κύριος Μαβίλης. Ο κύριος Μαβίλης, ο κύριος Άγγελος Μαβίλης. Της μοιάζεται λίγο. Ναι, της μοιάζεται. Πρώτη φορά τα ακούω. Το χαμόγελο, ίσως. Αυτό? Αυτό από την Defoe. Την καλή στο Παρίσι. Ναι, την ξέρω. Δεν είχα δει απλώς τον κατάλογο. Ποιανού ιδέα ήταν? Πώς? Η ιδέα για την έκθεση ήταν δική σας? Όχι. Είχα περάσει μια φορά από την γκαλερί της Εύρης και είχαμε πιάσει την κουβέντα για τη Μαρία, το έργο της και τη ζωή της. Έχουν περάσει τόσα χρόνια ακόμα να πέσει φως στην υπόθεση. Τέλος πάντων, έριξε την ιδέα η Εύρη. Μια αναδρομική έκθεση για τη Μαρία Δήμου. Η φθορά του χρόνου. Στη λίστα μου σας έχω ως κάτοχο μόνο αυτού του έργου. Η φθορά του χρόνου. Σωστά.
Βέβαια, το θέμα της έκθεσης ίσως είναι τα ανέκδοτα. Τώρα, αλήθεια, έχετε τόσα πολλά έργα της. Ανέκδοτα. Στη συνέχεια, η ταινία της Κυριακής 4 Απριλίου στις 10:50 με τίτλο «Η 7η μέρα της δημιουργίας». Κοινωνικό δράμα του 1966 με την Έλλη Φωτίου, Γιώργο Τζόρτζη και άλλους. Σενάριο Ιάκωβος Καμπανέλης, σκηνοθεσία Βασίλης Γεωργιάδης. Ένας νιώπαντρος, ο οποίος μόλις έχει απολυθεί από το στρατό, ο Αλέκος Σταθάκης, προσπαθεί να ξεπεράσει τη μιζέρια της τάξης του, χωρίς όμως να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια. Συλλαμβάνει ένα φιλόδοξο σχέδιο και το υποβάλλει σε μια μεγάλη τσιμεντοβιομηχανία. Φαίνεται να πιστεύει ότι η επιτυχία είναι πολύ κοντά και την ψευδαίσθηση του αυτή τη μεταδίδει τόσο στη γυναίκα του όσο και στον πατέρα του. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Μυστήριος λαός. Έχετε ξαναδεί τέτοια χαρούμενη λιτανία? Από κάτι τέτοια να φοβάσαι. Τι να φοβάμαι, που λένε κάτω η μπόμπα? Εγώ φοβάμαι το πάνω η μπόμπα. Όλοι αυτοί είναι κομμουνιστέ, το ξέρεις? Κομμουνιστέ, πράκτορες της ειρήνης. Ποιος φασίστας βαράει έτσι αγάρπα, ρε παιδιά? Δεν αφήνετε την πολιτική, ρε εσείς. Το γράφουν και οι εφημερίδες. Ο στρατός μακράν της πολιτικής. Και οι πολίτες μακράν, όλοι μακράν και η Αθήνα μακράν. Αθήνα μυρίζω και Αθήνα δεν βλέπω. Περπατώ εις τας Αθήνας όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ? Η εβδομάδα μας ξεκινάει με το θέατρο της Δευτέρας, 5 Απριλίου στις 9:05, με τίτλο «Οι παίχτες». Κοινωνική θεατρική παράσταση του 1986 με τους Λάμπρο Τσάγκα, Βασίλη και Χαγιά και άλλους. Σε ένα φτηνό ξενοδοχείο μιας μικρής επαρχιακής πόλης εμφανίζεται ένας έμπειρος χαρτοπαίκτης που έχει αναγάγει τη χαρτοπαιξία σε υψηλή τέχνη απάτης. Η άφηξή του στο ξενοδοχείο και η συνάντησή του με τρεις επίσης σε σημασμένους χαρτοκλέφτες σηματοδοτεί την έναρξη ενός παιχνιδιού γεμάτου ανταγωνισμού, συμμαχίες, εκπλήξεις και ανατροπές. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμά της. Από εδώ. Από εδώ παρακαλώ. Ορίστε. Δωματιάκι πρώτης τάξεως. Και έννοια σας. Είναι το πιο ήσυχο. Χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Χωρίς θόρυβο, ναι. Αλλά σίγουρα με μπόλικο υπηκό. Κοριούς, καβαλαρία, ε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε πως έχει ψήλους? Μείνετε ήσυχος. Αν σας τσιμπήσουν ψήλοι οι κοργοί, αυτό είναι δική μας ευθύνη. Σε αυτό επιμένουμε. Γαβρούσκα, πήγαινε να φέρεις τα πράγματα από την άμαξα. Πώς σε λένε? Αλεξέη. Αλεξέη. Α. Άκου λοιπόν, Αλεξέη. Ποιοι μένουν εδώ? Τώρα μένουνε πολλοί. Όλα σχεδόν τα δωμάτια είναι πιασμένα. Ποιοι ακριβώς? Ο Σβαχνιόφ Πιότ Πετρόβιτς, ο συνταγματάρχης Κρούγκεν, ο Στεπάν Στεπάνοβιτς Ουτεσίτελνινγκ. Όλες παίζουνε. Πάνε κιόλας 6 βράδια στη σειρά που δεν σταματήσανε το παιχνίδι. Να, 2 ρούβλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά... Μεταξύ τους παίζουν? Όχι. Πριν λίγο ξετινάξανε τον υπολοχαγό Αρτουπόφσκι και κέρδισαν 36.000 από τον πρίγκιπα Σέντιν. Να, πάρε κι άλλα 10 ρούβλια. Κι αν με υπηρετήσεις τίμια, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και τώρα πες μου, τις τράπουλες εσύ τις αγοράζεις? Όχι. Αυτοί μόνοι τους τις αγοράζουν. Από πού? Από το εμπορικό του Βαχραμέ και είναι εδώ κοντά. Ψέματα, λες ψέματα, κατεργάρι. Μα το Θεό! Καλά, καλά. Εμείς οι δυο θα τα βρούμε. Ελάψε το εκεί. Και τώρα πηγαίνετε να μου ετοιμάσετε να πληθώ. Η πρώτη ταινία της Τρίτης, 6 Απριλίου στις 9, έχει τίτλο «Ποτέ δεν σε ξέχασα». Μελόδραμα του 1962 με την Κάκια Αναλίτη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ και άλλους.
Σενάριο, σκηνοθεσία Κώστας Ανδρίτσος. Η κόρη ενός κακοποιού φεύγει από το σπίτι της για να βρει καταφύγιο κοντά σε μια γυναίκα που θα της δώσει δουλειά σε ένα οίκο μόδας. Θα ερωτευτεί ένα νεαρό τον οποίο όμως διεκδικεί και η ευεργέτιδά της. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Η δεύτερη ταινία της Τρίτης στις 10:35 έχει τίτλο «Ο Παπασούζας Φαντομάς». Κωμωδία του 1983 με τους Αλέκο Τζανετάκο, Γιώργο Πεφάνη και άλλους. Σενάριο Γιάννης Κλάβος, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Ο Παπαΐσχυος αποφασίζει να φτιάξει ένα ορφανοτροφείο στην ενορία του. Προσπαθεί να πουλήσει τα πολύτιμα αντικείμενα της εκκλησίας, αλλά όταν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, αλλάζει σχέδια. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε εκδικητή της νύχτας και κλέβει όλους εκείνους που σπαταλάνε τα χρήματά του στα μπουζούκια. Σύντομα θα προκαλέσει την υποψία της παπαδιάς, αφού η δράση του απαιτεί νυχτερινές εξόδους. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Τι θέλεις πάλι? Πάτερ, χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πάτε στα ειδικά δοχεία του Δήμου. Να, εκεί στη γωνία είναι. Να τα πάω, γιατί να μην τα πάω? Μπορώ να σου χαλάσω σε ένα χατήρι. Κι αν είναι ο δρόμος σου, έλα καμιά μέρα την εκκλησία να πιούμε καφέ. Και την Τετάρτη, που έχουμε και μνημόσυνο, έλα να φας και κόλυβα. Και παξιμαδάκι. Και μπουγάτσο. Ναι, έλα, πρέπει να τα μαζέψετε. Να τα μαζέψω. Γιατί να μην τα μαζέψω? Η πρώτη ταινία της Τετάρτης, 7 Απριλίου στις 8:50, έχει τίτλο «Ο Πειρασμός». Κοινωνικό δράμα του 1957 με τους Χριστόφορο Νέζερ, Σμαρούλα Γιούλη και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Ο Χείρος Μιλωνάς ξεμυαλίζεται από την όμορφη γυναίκα του ζευγαριού που τον φιλοξενεί. Ο Μιλωνάς παγιδεύεται από την κοπέλα που τον κάνει ό,τι θέλει. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Του, αν καταφέρναμε να αποκτούσαμε το σπίτι του Καραβέλα,
Δεν θα πείραζε να κρατούσε το σπίτι του πατέρα σου ή αδελφή σου. Η γριά σε λίγο μας αφήνει χρόνους και θα τρέξουν άλλοι να γυροκομπήσουνε τον καραβέλα. Με το χτύμα και το σπίτι του γέρου θα μοσκοπαντρεύαμε την αμαλία μας. Η δεύτερη ταινία της Τετάρτης, στις 10 και 10, έχει τίτλο «Παίζει ο Θεός με το αλατοπίπερο». Αισθηματική ταινία του 2004 με τους Ιωσήφ Πολυζωίδη, Ανατολή Αθανασιάδου και άλλους. Σενάριο Αθηνά Ντουσάκη, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Αριστόπουλος. Η Φωτεινή και ο Μανώλης αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους. Η Φωτεινή αποκαλύπτει στην καλύτερη της φίλη τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τον Μανώλη όταν την ίδια στιγμή κάποιος άλλος άντρας εισβάλλει στη ζωή της. Ο Σταμάτης, ταξιτζής και ερασιτέχνης φωτογράφος, προσπαθεί διακριτικά να προσεγγίσει τη Φωτεινή χρησιμοποιώντας την φωτογραφία που της έβγαλε κατά λάθος. Ένα ξαφνικό γεγονός θα τους κάνει να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Πού έχεις βάλει τα κλειδιά του αυτοκινήτου? Πάνω στο μπουφέ, δεν είναι? Όχι ρε παιδάκι μου, και έχω αργήσει να πάω στη δουλειά μου. Α, ναι, εδώ είναι. Έλα, έλα. Ξέχασα να τα βγάλω. Πάλι τα πίνατε χθες το βράδυ. Σου έχω πει χίλιες φορές. Δεν θέλω να πίνεις όταν οδηγείς το ταξί. Άσε με ρε πατέρα, δύο μπύρες ήπιαμε. Κλείστε αυτή τη μαλακία πρωί-πρωί και παράτα. Βρίσκω, θέλω να πάω στη δουλειά μου σαν άνθρωπος. Δεν μας σχέσει με την κοροβουλιά. Στο γραφείο του μπαμπάκα σου δουλεύεις. Τι φοβάσαι μήπως απολύσει. Φωτεινή, κόφτω. Η ταινία της 5ης 8 Απριλίου στις 9:30 έχει τίτλο «Μάνα μου παραστράτησα». Μελόδραμα του 1961 με την Χριστίνα Σίλβα, Ανδρέα Μπάρκουλη και άλλους. Σενάριο Γιάννης Ιωαννίδης, σκηνοθεσία Κώστας Στράντζαλης. Ένας πλούσιος παντρεύεται κρυφά τη φτωχή αγαπημένη του και την παρουσιάζει στους δικούς του ως οικιακή βοηθό. Πρέπει όμως να φύγει στο εξωτερικό, αφήνοντας πίσω την έγκυο γυναίκα του. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Πέτρο! 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 Είσαι τρελή, Μαρίνα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σε χαρακτηρίσω. Μόνο αυτό έχεις να μου πεις. Νομίζω πως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε προλίγου. Από εδώ και πέρα οι δρόμοι μας χωρίζουν. Ώστε φεύγεις οριστικά. Αυτή δεν ήταν η συμφωνία μας. Είχαμε πει πως όταν βαρεθεί ο ένας τον άλλον θα χωρίσαμε. Κοίταξέ με στα μάτια, Πέτρο. Κοίταξέ με και πες αν μπορεί να ξεχαστεί η αγάπη μας. Μέσα σε 5 μήνες ζήσαμε έναν κόσμο ολόκληρο. Ο ουρανός, η θάλασσα, το δάσος. Μας έβλεπαν πάντα μαζί. Κάθε δέντρο και κάθε βραχάκι έχουν ακούσει τους όρκους μας και τα φιλιά μας. Τώρα. Γιατί προσπαθείς να κάνεις δραματικό το χωρισμό μας? Ήταν ωραία η αγάπη σου. Όλα ήταν ωραία. Μα είναι κάτι που πέρασε. Ας μείνουμε λοιπόν δύο φίλοι. Και ο καθένας σας διαλέξει κάτι καινούργιο στη ζωή του. Πέτρο! Πέτρο! Ποτέ δεν θα σου έλεγα στο και την παραμικρή λέξη για να σε πικράνω. Και όταν ακόμα ένιωθα πως κάποια μέρα θα με παρατήσεις και θα φύγεις, έκρυβα τον πόνο μου και τα δακρυά μου για να μην τα δεις. Γιατί μου τα λες όλα αυτά, Μαρίνα? Πίστεψέ μου πως για κανένα λόγο δεν πρόκειται πια να με συγκινήσεις. Οτιδήποτε κι αν μου πεις, είμαι αποφασισμένος να φύγω. Οτιδήποτε. Είσαι βέβαιος, Πέτρο? Όσο γι' αυτό ξέρω καλά τον εαυτό μου. Κι αν σου έλεγα ότι θα γίνω μητέρα. Αν σου έλεγα ότι στα σπλάχνα μου σαλεύει ο καρπός της αγάπης μας. Και τότε ακόμα η καρδιά σου θα έμενε σκληρή σαν την πέτρα. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Όλα θα περίμενω, όχι όμως και αυτό. Αλλά μη θα ρίξεις πως με ένα τέτοιο ψέμα θα με κρατήσεις. Αρκετά βάσταξη κωμωδία. Γεια σου. Πέτρο! Χτύπησέ με λοιπόν, χτύπησέ με! Πες μου πως είναι ψέματα, πες μου! Κι αν ήταν αλήθεια, θα άλλαζε τίποτα ανάμεσά μας. Όχι, μα θέλω να ξέρω. Τότε σου είπα ψέματα, Πέτρο. Είσαι ευχαριστημένος.
σε μια ανόητη κατεργάρα. Ήθελες να με κρατήσεις κοντά σου με ένα ψέμα που δεν θα σου βγαίνει σε καλό. Ας είναι. Έτσι τουλάχιστον θα μπορέσουμε να μείνουμε δύο φίλοι. Γεια σου και πάλι. Πήγαινε στο καλό, Πέτρο. Δεν σου κρατώ καμιά κακία. Πριν φύγεις όμως, θέλω να σου χαρίσω αυτό. Είναι ένα φυλακτό. Η μάνα μου είχε δυο. Το ένα το χάρισε στον αδελφό μου που χάθηκε στα μαύρα χρόνια του πολέμου. Το άλλο σε μένα. Κράτησέ το για να θυμάσαι μονάχα τις καλές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Γεια σου, Μαρίνα. Η τελευταία ταινία της Πέμπτης στις 10:40 έχει τίτλο «Καπετάνιος για κλάματα», κωμωδία του 1961 με τους Νίκο Φέρμα, Κώστα Χατζηχρήστο και άλλους. Σενάριο Κώστας Νικολαίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος, σκηνοθεσία Κώστας Χατζηχρήστος, Απόστολος Τεγόπουλος. Ο Σίμος Παπαφίγος είναι δόκιμος ανθυποπλοίαρχος στο φορτηγό πλοίο ενός ανεκδίγητου και μέθυσου καπετάνιου. Με τη βοήθεια του καλόκαρδου Λοστρόμου Φουρτούνα δέχεται να κάνει μια σοβαρή εξυπηρέτηση στον υποπλοίαρχο Μάνο Σαρή. Αυτός πρέπει να παντρευτεί την αδελφή ενός πρώην συναδέλφου του, τη Μάρο, την οποία επειδή δεν έχει δει ποτέ του θεωρεί μεγάλη στα χρόνια και άσχημη. Επισκέπτεται την υποψήφια νύφη έχοντας την αποστολή να απαλλάξει τον υποπλοίαρχό του από αυτή την υποχρέωση. Όταν όμως διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια νέα και ωραία κοπέλα, βάζει τα δυνατά του να την κρατήσει για τον εαυτό του. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Λοστρόμος! Τι γίνεται, πέσαμε σε μπουρίνι? Όχι, καπετάνιε, μπουνάτσα του καλού καιρού. Έλεον Μυτιλίνης, όχι μούργα Ισπανίας που λέει ο λόγος. Τότε γιατί κουνάει το καράβι? Δεν κουνάει το καράβι, καπετάνιε. Δεν κουνάει? Όχι. Τότε θα κουνιέμαι εγώ. Μάλλον. Ωραία. Πιάσε μου δύο μπουκάλες για να μπουν να τσάρω. Φάρε ουίσκι, ρε παιδί. Δόκιμος Παπαφίγκος. Πάτε την έτσι μου. Αλλά αντίσου για σάπια είναι. Αμάν. Αμάν, ρε παιδιά, δεν προσέχετε, ρε παιδιά. Με συγχωρείς, κύριε Δόκιμε, δεν ήξερα πως θα σκαγες μύτη από εκεί πέρα. Δόκιμε, Παπαφίγκο. Ο Λοστρόμος σε θέλει. Δόκιμος! Τσακίσου, ρε, που σε φωνάζω, ρε. Τώρα δεν βλέπεις, το ματοτσακίστηκα. Από σου λέει, Λοστρόμος, θα τσακίζω σε όλα να έρχεσαι. Μάλιστα. Γιατί άμα με πιάσουν τα μπουρίνια μου, που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ίσα, τσακίσου, θα τα πας στο καπετάνιο. Μάλιστα. Ίσα, ρε. Τώρα δεν τα παίρνω και τσακίζουμε αμέσως. Για κοίτα ρε, ένας δόκιμος Ελένη και καπετάνιος. Ίσα ρε, σου μιλάνε. Λαμβάνω ότι τιμή να σας αναφέρω, κύριε Λοστρόμε, η διαταγή σας εξετελέστη. Τι να κάνω. Τσακίστηκε, δε. Δόκιμος και πάει για καπετάνιος, λέει. Πάπα να θεμάσαι. Δεν έσπαγες το κεφάλι σου που θα φούσπασες τα μπουκάλια. Καλά το λέγω εγώ, δεν κάνεις για πολεμικές επιχειρήσεις. Καλά, καπετάνιε. Το Στρώμε, στείλε μου δύο. Μάλλον. Μάλιστα. Μάλλον. Ύστερα από αυτό, πάω μόνος μου πια. Πού πάει, ρε. Ξέρω, πάω για Φασίνα. Τώρα αυτή τη δουλειά την έχω μάθει καλά. Είσαι, τσακίσου για Φασίνα. Μάλιστα. Είδε. Τσακίζουμε. Είδε. Μάλιστα, κύριε Μπουρίνη. Είδε. Ήθελε να γίνει και καπετάνιος. Αυτές λοιπόν ήταν οι ταινίες μας. Πριν κλείσουμε όμως το πρόγραμμά μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα Τετάρτη μπορείτε να δείτε τις ταινίες «Παράνομες σχέσεις» και την ταινία «Δοσατζίδες». Τέλος, το πρόγραμμά μας βρίσκεται κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες «Παρικιακή» και «Ελευθερία», καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Βεβαίως, για τα σχόλιά σας μπορείτε να μας καλέσετε στο 020 82 92 70 37 ή στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Ακόμα μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 μέσω Freeview σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς και από το Roku Stick της Sitel UK.
Ευχόμαστε σε όλους σας ένα καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με νέες ταινίες. Καλό σας βράδυ!